Ένα γλυκό, του το είπα κιόλας, ότι θα φάμε να κάνω γλυκάκι γιατί με τις πίκρες που θα μας κεράσεις για τον απολογισμό, τον τηλεοπτικό του 2019, τα γλυκά θα μας χρειαστούν. Εσύ πλήρωσες. Όχι. Mm. Μας τα κέρασαν γιατί είμαστε celebrity. Ήταν κερασμένα. Ήταν κερασμένα στο μήτρο του. Είναι ένα πρόσωπο που το συνδυάζει με τα Χριστούγεννα, γιατί αγαπάει πάρα πολύ τα στολίδια μαζί με τη γυναίκα του. Αν δείτε στο Instagram πώς στολίζουν το σπίτι τους και πόσοι, τι συλλογή έχουν. Πάρα πολύ. Και νομίζω έχει μια συλλογή από καρτούν. Από κόμικ. Από κόμικ. Ναι, πρώτα τεύχει και επίσης ζωγραφίζει. Και γύρω κόμικ και γενικότερα ζωγραφίζει και σε τείχους και αυτά. Είναι multitasking. Είναι ο αγαπημένος του ήρωας, ο... Καλά, θα το δούμε και θα σας πω μετά. Είναι multitasking. Ο Βαγγέλης Περίς ζωγραφίζει και στην τηλεοπτική του κριτική. Ποια είναι η γνώμη του για τους νέους παρουσιαστές? Δηλαδή, η Χριστίνα Μπόμπα, πώς του φαίνεται που τώρα την είδαμε στο Voice να παρουσιάζει πρώτη φορά? Ο Σάκης Τανιμανίδης, του φαίνεται λαμπερός, του φαίνεται θαμπός? Τα τηλεπαιχνίδια, τι κακό έχουν κάνει στην ελληνική τηλεόραση? Το λόγο τιμής που επέστρεψε, του άρεσε? Και γενικώς είναι κάθε του λέξη. Μέλι. Πόρτο Μαλτέζε, ο ήρωάς του αγαπημένος. Oh my God. Μπράβο. Είμαστε εδώ με τον Βαγγέλη τον Περί, τον αγαπημένο μας. Καλές γιορτές έχουμε, κοριτσάκι. Καλές γιορτές. Έχω φέρει τα γλυκά γιατί φοβάμαι ότι θα ακούσουμε πίκρες. Γιατί να ακούσουμε πίκρες, τι είμαστε? Γιορτάρες μέρες. Όχι, δε τι. Θέλω να μου πεις ποια είναι για σένα η μεγαλύτερη θετική έκπληξη στην τηλεόραση για το 2019. Ναι. Τι σε εξέπληξε ευχάριστα? Με εξέπληξε ευχάριστα η αρχή της ψυχραιμίας. Δηλαδή είναι γενικό αυτό, αλλά νομίζω ότι φάνηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση ψυχραιμία. Δηλαδή τα κανάλια που είχαν πρόβλημα με ψυχραιμία, όσα κανάλια είχαν πρόβλημα και το αντιμετώπισαν με ψυχραιμία, το διορθώνω, τους βγήκε σε καλό και η αισιοδοξία. Έφερε και καινούργια πράγματα, έφερε αυτά τα σύριαλ που λέμε, τις μέλισσες και άλλα και καινούργιους ηθοποιούς. Ο Sky μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Έκανε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τσαπατσούλικο, είναι σαν να βάλεις ένα παιδάκι που δεν ξέρει και του λες ότι μπορείς να μου ζωγραφίσεις και θα πάρει μια λαδουμπογιά, θα πάρει μετά και πλαστικό, μετά πολύ θα πάρει ασβέστη, θα πάρει και όλα αυτά θα τα ανακατέψει και θα κάνει μια μπούρδα. Τέτοιο πράγμα έγινε. Βαγγέλη, νέα πρόσωπα που μπήκανε στο παιχνίδι, εντελώς νέα, όπως η Χριστίνα Μπόμπα. Ναι. Που είδαμε να είναι στο Voice. Ναι. Κοίταξε, εμένα, γιατί ακούστηκαν διάφορα για τη Χριστίνα Μπόμπα, τη βρίσκω συμπαθητική. Τη βρίσκω ότι για το συγκεκριμένο είναι μια χαρά. Δεν μπορεί να λάμψει κάποιος με το πρώτο του πάτημα. Γιατί... Απρόσωπο που ξεχώρισε φέτος είναι η Βανδύ. Η Βανδύ είναι πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια. Είναι το έχει, είναι ο λόγος της πολύ συγκεκριμένος, καλός, μιλάει καλά ελληνικά, έχει ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, που συνήθως δεν υπάρχουν αυτά στην τηλεόραση και στέκεται ωραία και αυτά που λέει έχουν ενδιαφέρον, είναι καλή. Για μένα παρουσιάστρια, και δεν το λέω επειδή είναι φίλη μου, το λέω ειλικρινά ότι τη θαύμαζα και γι' αυτό την έκανα φίλη μου, είναι νέα σκοπής, είναι Αθηναίδα Νέγκα, είναι κάτι άλλο, είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης. Ποιος παρουσιαστής πιστεύεις ότι είναι αδικημένος? Νομίζω ότι τα τηλεπαιχνίδια του Sky, για παράδειγμα, ήταν τελείως λάθος τοποθετημένα, πολύ λάθος τοποθετημένα. Δεν μπορεί να τα βάλεις απέναντι σε δύο μεγαθύρια. Δηλαδή, υπερεκτιμάς τις ικανότητές σου και νομίζω ότι θα πας να το συντρίψεις, ενώ ο εχθρός είναι πολύ πιο σκληρός. Δηλαδή, ο Σάκης Τανιμανίδης είναι καλός στην παρουσία του Survivor, ναι, αλλά όχι σε ένα τηλεπαιχνίδι. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι το ίδιο αρκετά καλούτσικος. Και στο ένα και στο άλλο. Δεν είναι αυτός που θα λάμψει, δεν είναι ο άνθρωπος που θα πει «Ουάου, τι σκέφτηκε, τι είπε, κοίταξέ τον». Ο Φώτης Εργουλόπουλος που φέτος επέστρεψε. Ναι. Δεν το έχω δει το παιχνίδι. Δεν το έχω δει. Βλέπω την πορεία στην τηλεθέαση που, όπως λέω, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι είναι η εποχή που τα τηλεπαιχνίδια περνάνε μία κρίση. Είναι τηλεπαιχνιδάς κατεξοχήν ο Φερεντίνος, με τεράστιες επιτυχίες στα τηλεπαιχνίδια. Το καινούριο τηλεπαιχνίδι ήταν λίγο ξεθυμασμένο σε σχέση με αυτό που το ξέραμε. Το ίδιο πιστεύεις και για την Πακοδήμου, ότι η Μαρία Πακοδήμου δεν παρουσιάζει ένα παιχνίδι καλό? Νομίζω ότι είναι λάθος η ώρα για τηλεπαιχνίδι. Θα μου πεις πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα εκείνη την ώρα. Αλλά πάλι είναι, βάζεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι δίτης και του λες πήγαινε να μου φέρεις ψάρια από την έρημο. Η Βίγη Χατζηβασιλείου, ναι, που δεν είναι στη τηλεόραση φέτος. Εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Και νομίζω ότι καλά έκανε.
αυτό που είπε το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ εντάξει. Δηλαδή, όταν θεωρείς ότι μια πρόταση προσβάλλει, mm-hmm. θέλει κότσια, ικανότητες και background, βέβαια, οικονομικό εννοώ, για να πεις όχι. Όλα τα προγράμματα του Α νομίζω ότι κυρίως ή επελέγησαν είτε κόπηκαν για οικονομικούς λόγους, ήθελαν να κάνουν ένα σημάζεμα. Το σημάζεμα αυτό στην πρώτη φάση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Δηλαδή, το ΣΟΗ λες ότι κόπηκε για λόγους οικονομικού. Υπάρχει μια κρίση προφανώς ταυτότητας. Που καλό θα ήταν να βρεθεί η λύση και να μην βρουν εξηλαστήρια θύματα. Εγώ είχα πάντοτε αυτή την άποψη που έλεγε ότι ο Νίκος Μουτσίνας πρέπει να κάνει μια εκπομπή μόνος. Γιατί είχε την ικανότητα που του έγινε σε βάρος να προσαρμόζεται στις εκάστοτε παρουσιάστρες. Δηλαδή έκανε μια εκπομπή για τις παρουσιάστρες και όχι για τον κόσμο. Ενώ τώρα που είναι μόνος του, απευθύνεται κατευθείαν στον κόσμο και αυτό που βγάζει είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πληθωρικός, είναι υπερταλαντούχος. Ο MasterChef. Και έχει επιτυχία. Είναι θεϊκό. Έχει τρομερό casting. Δηλαδή, όποιος έκανε το casting. Στο σεφ. Όλη η δουλειά είναι η σεφ. Η επιστροφή του Μέγκα. Ναι. Τι συναισθήματα σου προκαλεί, περιέργεια. Ναι. Δεν με έχει ενθουσιάσει. Όταν μου είπαν ότι θα γίνει το λόγο τιμής ξανά, δεν μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, παρόλο που το είχα δει στην πρώτη φάση, δεν είχα καμία όρεξη να δω πώς είναι οι άνθρωποι που τους ήξερα νέους μετά από 20 χρόνια. Εύχομαι στη Θεή που την υπεραγαπώ. Πρόσεξε τι θα ευχηθείς. Κάτι θα της έλεγα στα ιταλικά, αλλά με έκοψες. Πες να είσαι καλά, κοριτσάκι μου, να είσαι ψύχρεμη όπως είσαι και χαμογελαστή και καλός άνθρωπος.